Όλα, γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σήμερα θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα Απριλίου και μερικά από τα αγαπημένα του Μαρτίου. Το μήνα Μάρτιο δεν είχα πάρα πολύ αγαπημένα, γι' αυτό και είπα να τα βάλω όλα μαζί σε αυτό το βίντεο, οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με ένα προϊόν περιποίησης προσώπου και θα σας δείξω μία μάσκα που λάτρεψα πάρα πολύ αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες και είναι από τη L'Oréal, η Pure Clay Glow Mask. Είναι αυτή εδώ πέρα, γνωστή σε όλους, κόκκινη ροζ μάσκα. Είναι αυτή εδώ πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ, τόσο γιατί κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλό καθαρισμό στο πρόσωπο, δίνει όντως μία αίσθηση λάμψης την επόμενη μέρα όταν ξυπνάς. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ η μυρωδιά της και μ' αρέσει πάρα πολύ και η υφή της. Η υφή της είναι σαν να έχεις μία μάσκα μαζί με ένα scrub, γι' αυτό και μ' άρεσε γιατί πραγματικά είδα ότι έκανε πολύ καλό καθαρισμό στο πρόσωπο και πολύ βαθύ. Η μυρωδιά της είναι πάρα πολύ φρουτένια, είναι πάρα πολύ εξωτική, πολύ δροσερή επίσης και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω τις άλλες δύο μάσκες από την ίδια σειρά, την μαύρη και την πράσινη, μπλε, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να τις δοκιμάσω, οπότε δεν έχω κάποια άποψη για τις άλλες δύο μάσκες, έχω μόνο για αυτήν, την οποία να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και μόνη της, αλλά και σε συνδυασμό με τις άλλες δύο μάσκες, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή την τάση multi-masking, που είναι να βάλετε δηλαδή σε διαφορετικά σημεία του προσώπου σας διαφορετικές μάσκες, οι οποίες καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιδερμίδας σας. Εγώ όμως την έχω μόνη της και σαν μόνη της η μάσκα αυτή έκανε πάρα πολύ καλό στο πρόσωπό μου και γι' αυτό νομίζω θα της βάλω ένα 8 στα 10. Μιλώντας για περιποίηση, θα σας δείξω μία κρέμα σώματος που λάτρεψα πάρα πολύ αυτόν τον τελευταίο μήνα, πιο πολύ το μήνα Απρίλιο. Είναι από τα Dance The Cream η κρέμα αυτή σώματος που είναι με άρωμα πεπόνι. Είναι μία κρέμα που πραγματικά μυρίζει τόσο πολύ καλοκαίρι. Φάζεις αυτή την κρέμα και νιώθεις ότι είσαι ένα κινητό πεπόνι. Προχωράς και μυρίζεις πεπόνι. Την έχω λατρέψει ήδη για αυτό το μήνα τελευταίο και δεν ανοίγει. Ευχαριστώ. Οπότε σίγουρα είναι μια κρέμα την οποία θα ευχαριστηθώ πάρα πολύ για το καλοκαίρι. Παιδιά, πραγματικά είναι λες και έχεις μπροστά σου ένα ανοιχτό πεπόνι. Είναι καταπληκτικό. Η τιμή της επίσης είναι πάρα πολύ οικονομική. Μπορείτε να τη βρείτε και 2,5 ευρώ. Είναι πάρα πολύ φθηνές αυτές οι κρέμες, αλλά είναι πάρα πολύ ενεργατικές και μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πόσο ακόμα πεις θα πω τη λέξη πάρα πολύ. Γι' αυτή λοιπόν την κρέμα θα βάλω ένα 7 στα 10, γιατί τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρή συσκευασία, όμως για τα 2,5 ευρώ που έχει η συσκευασία της είναι μια χαρά. Αξίζει λοιπόν τα λεφτά της, σιγά και 2,5 ευρώ είναι. Οπότε, ναι. Για να τελειώσω με τις κρέμες, θα σας δείξω την αγαπημένη μου κρέμα χεριών, η οποία είναι από την Κονταλή και είναι αυτό εδώ πέρα. Κανονικά είναι δείγμα, δεν είναι ολόκληρη η κρέμα, αλλά πραγματικά είναι στα 30 ml και είναι μια κρέμα που ακόμα δεν μου έχει τελειώσει και τη χρησιμοποιώ τον τελευταίο 1,5 μήνα σχεδόν καθημερινά. Κάνει τόση καλή δουλειά στα χέρια, ιδιαίτερα για εσάς που έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα και σκάνε πάρα πολύ τα χέρια σας σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Μυρίζει grapefruit και πραγματικά το κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερο το άρωμά της. Είναι πάρα πολύ εξωτικό το άρωμα της κρέμας αυτής και μου αρέσει πάρα πολύ. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα τα πρώτα λεπτά που θα τη βάλεις, αλλά μετά η μυρωδιά γίνεται πάρα πολύ γλυκιά και σχεδόν δεν την καταλαβαίνεις. Την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και σίγουρα θα συνεχίσω να την ευχαριστιέμαι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω κρέμα στα χέρια μου για να τα νιώθω πάρα πολύ απαλά όλη μέρα. Και σε αυτή λοιπόν την κρέμα θα βάλω ένα 8 στα 10. Πάμε τώρα στο μακιγιάζ και δεν έχω πάρα πολύ να σας δείξω από μακιγιάζ, παραδόξω αυτό το μήνα, όμως έχω να σας δείξω δύο πολύ πολύ καλά προϊόντα τα οποία τα έχω αγαπήσει και αυτό και θέλω να σας τα δείξω με ανυπομονησία. Το ένα λοιπόν είναι αυτή η αγαπημένη μάσκαρα. Είναι από τη L'Oréal και είναι η Fatal. Δεν έχω να πω σχεδόν τίποτα κακό για αυτή τη μάσκαρα, έχει ήδη τελειώσει. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έχει ήδη τελειώσει και την πρώτη φορά που σας την έδειξα ήταν σε ένα βίντεο με απλό καθημερινό μακιγιάζ και εκεί ήταν μόλις που την είχα ανακαλύψει και την είχα λατρέψει. Από τότε λοιπόν μέχρι τώρα δεν έχω βάλει άλλη μάσκαρα στα μάτια μου και πραγματικά δεν έχω λόγια. Το αποτέλεσμα φαίνεται από μόνο του. Αυτή τη στιγμή φοράω αυτή τη μάσκαρα και βλέπετε ότι οι βλεφαρίδες μου είναι πάρα πολύ μεγάλες, πάρα πολύ έντονες και έχουν τρομερό όγκο.
Ένα μικρό tip είναι ότι εάν θέλετε να κάνετε το βλέμμα σας πολύ πιο έντονο και πολύ πιο μαύρο, μπορείτε να πάρετε μία μάσκαρα, όπως για παράδειγμα είναι αυτή εδώ πέρα η False Lash Wings Sculpt, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αυτό εδώ πέρα το καμπυλωτό βουρτσάκι, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες τρίχες και αυτό που κάνω με αυτή τη μάσκαρα είναι ότι κάνω ένα ελαφρύ μασάζ στις ρίζες, ακριβώς για να δώσει πολύ έντονο και μαύρο αποτέλεσμα, και μετά μία φορά τις χτενίζω. Δεν χρειάζεται να χτενίσω τις βλεφαρίδες μου δεύτερη φορά, διότι νιώθω ότι βουρτσάκια σαν αυτά κολλάνε πάρα πολύ τις βλεφαρίδες και δεν το θέλω αυτό, αλλά σε συνδυασμό με αυτή εδώ πέρα τη μάσκαρα που το βάζω μία φορά, μπορεί και δύο, αλλά πιστέψτε με, η μία φορά είναι αρκετή για να δώσει ακριβώς το χρώμα που θέλετε και τον όγκο που θέλετε. Απλά, άμα θέλω να δώσω ένα κάτι παραπάνω, βάζω και αυτήν εδώ πέρα τη μάσκαρα απλά στις ρίζες και μετά χτενίζω προς τα πάνω. Οπότε, ο συνδυασμός αυτών των δύο τον έχω αγαπήσει το τελευταίο μήνα. Θα ήθελα να δώσω ένα βαθμό μόνο σε αυτή τη μάσκαρα. Της δίνω 20 στα 10. Δεν υπάρχει, αλλά εγώ της δίνω ένα 20 στα 10, γιατί πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει σε μάσκαρα το τελευταίο διάστημα. Θα συνεχίσω τώρα με make-up και θα σας δείξω ένα lip gloss, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι από τη Maybelline και είναι από τη σειρά Vivid Hot Lacquer. Lacquer. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω πώς προφέρεται αυτή τη λέξη. Αλλά δεν πειράζει. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα το lip gloss. Δεν περίμενα ποτέ ξανά ότι θα ξαναβάλω lip gloss. Έχω να βάλω lip gloss πάρα πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 3 τουλάχιστον χρόνια χρησιμοποιώ πάρα πολύ matte lipsticks, matte lip stains, οτιδήποτε είναι matte και μένει πάρα πολλές ώρες. Οπότε λοιπόν όταν ήρθα στα χέρια μου αυτό εδώ πέρα το lip gloss ήμουν λίγο διστακτική. Λέω δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μου αρέσει, δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να ξαναβάλω lip gloss. Σας μιλάω ειλικρινά, η απόδοση που έχει στο χρώμα του είναι καταπληκτικό. Να πω ότι είναι αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή και ελπίζω να φαίνεται καλά, γιατί νομίζω ότι στην κάμερα φαίνεται λίγο χλωμό και λίγο καφέ, πιο σκούρο από την ίδια απόχρωση που είναι στην πραγματικότητα. Είναι ένα nude lip gloss. Δεν κολλάει καθόλου, είναι πάρα πολύ όμορφο, ακόμα και το άρωμά του μυρίζει καραμέλα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν περίμενα ποτέ βασικά ότι θα μου αρέσει ένα lip gloss τόσο πολύ έτσι ώστε να το βάλω στα αγαπημένα μου. Γι' αυτό λοιπόν θα το βάλω ένα 8 στα 10. Πάμε τώρα στην περιποίηση μαλλιών και θα σας δείξω ένα σαμπουάν το οποίο το λάτρεψα το τελευταίο αυτό μήνα και είναι από την Sios, η σειρά με το Ceramic Complex, το Anti-Breakage. Καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η συσκευασία. Είναι στα 750 ml και η τιμή που την πήρα ήταν σε έκπτωση από ένα σούπερ μάρκετ και το πήρα στα 2,5 ευρώ. Κανονικά η σειρά Sios, ακριβώς επειδή είναι επαγγελματική, είναι πάνω από 4,55 κάτι. Και εντάξει, δεν το λες και πολύ χαμηλή τιμή τώρα για ένα σαμπουάν που πρέπει να αγοράζεις κάθε 2 εβδομάδες. Αυτό λοιπόν το σαμπουάν μου αρέσει υπερβολικά πάρα πολύ. Έχει κάνει τα μαλλιά μου απίστευτα απαλά και αυτό είναι γιατί έχει μέσα κερατίνη, η οποία κερατίνη αναζωογονεί τα μαλλιά, αναδομεί πάρα πολύ την τρίχα, την ενυδατώνει σε βάθος και πραγματικά είναι ιδανικό για έθραστα και ευαίσθητα μαλλιά, μαλλιά τα οποία είναι βαμμένα, ταλαιπωρημένα, μαλλιά τα οποία έχουν ψαλίδα και θέλετε να τους δώσετε μία ανάσα αναζωογόνησης. Μου αρέσει πάρα πολύ το σαμπουάν και του βάζω 9 στα 10. Θα περάσω πάρα πολύ γρήγορα σε ένα προϊόν πάρα πολύ γλυκό που είναι για τα χέρια και θα σας δείξω αυτήν εδώ πέρα τη σειρά που είναι από ένα site που λέγεται Mini Cutie, μπορείτε να το βρείτε, θα σας έχω και το Instagram του από κάτω. Είναι αυτά τα μικρούλικα πάρα πολύ όμορφα αντισηπτικά χεριών, λατρεύω τα αντισηπτικά χεριών, είτε είναι σε μορφή gel είτε είναι σε μαντιλάκια, λατρεύω πάρα πολύ τα χέρια μου να τα νιώθω συνέχεια καθαρά. Έχω λατρέψει πάρα πολύ αυτή τη σειρά, καθώς μυρίζει εκπληκτικά, το κάθε ένα ξεχωριστά είναι μοναδικό. Αυτό εδώ πέρα το κόκκινο είναι σε άρωμα φράουλας, το ροζ είναι με άρωμα βανίλια και το μοβ, το αγαπημένο μου, είναι άρωμα γλυκό μπιζέλι. Όταν λοιπόν ακούς γλυκό μπιζέλι, δεν ξέρω κατά πόσο σου έρχεται στο μυαλό μια ευχάριστη μυρωδιά, κι όμως είναι το αγαπημένο μου, δεν κοντεύει ακριβώς να τελειώσει, γιατί το βάζω με πάρα πολύ προσοχή για να μην βάλω πάρα πολύ προϊόν, έτσι ώστε να το κρατήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει εκπληκτικά. Τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά του, αλλά μετά γίνεται τόσο απαλή που νιώθεις ότι έχεις βάλει κρέμα
κρέμα χεριών. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, διότι είναι 2-1. Έχεις δηλαδή ένα αντισηπτικό χεριών, το οποίο μετά από την ώρα που θα φύγει η μυρωδιά από το έντονο υνόπνευμα που έχει μέσα, θα μείνει η μυρωδιά, η οποία θα είναι λες και έχεις στα χέρια σου κρέμα χεριών. Επίσης έχει αυτήν εδώ πέρα την πάρα πολύ γλυκιά συσκευασία, η οποία ανοίγει, είναι πλαστική, ανοίγει και μπορείτε να το βάλετε στην τσάντα, στο μπουφάν, στην κασετίνα σας, μπορείτε να το δέσετε και να το έχετε πάντα μαζί σας και μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, σε αυτά βάζω ένα 10 στα 10 γιατί τα έχω λατρέψει όσο τίποτα. Περνάω γρήγορα σε ένα αξεσουάρ και θα σας δείξω ένα ρολόι, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό εδώ πέρα, το υπέροχο, φανταστικό, καταπληκτικό ρολόι. Έχει απ' έξω το παγκόσμιο χάρτη. Είναι δώρο από τη φίλη μου τη Λιάνα. Πολλά φιλιά μου, το βλέπεις αυτό το βίντεο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πάρει και η ίδια για τον εαυτό της το ίδιο ακριβώς ρολόι αλλά σε καφέ, οπότε έχουμε το ίδιο ρολόι. Ξέρει πόσο λατρεύω τα ταξίδια και πόσο πολύ ήθελα να έχω ένα ρολόι με παγκόσμιο χάρτη και γι' αυτό μου έκανε αυτό το δώρο. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τόσο όμορφο, λατρεύω να κοιτάω την ώρα και να βλέπω απλά να χαζεύω τις χώρες εδώ πέρα. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα. Δεν έχω κάτι άλλο στην κατοχή μου σε τέτοιο χρώμα πράσινο, οπότε δεν είχα ούτε καν ρούχο. Και γι' αυτό δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το χρώμα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, σοβαρό, αλλά είναι από αυτά τα πράσινα τα οποία πηγαίνουν με όλα, δεν σε δεσμεύει σε κάτι. Επίσης μου αρέσει γιατί είναι λίγο ψηλό vintage το όλο ρολόι ή όλη το εμφάνιση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα το βαθμολογήσω γιατί είναι πραγματικά ένα δώρο από καρδιάς και το έχω λατρέψει. Δεν μπορώ δηλαδή να είμαι αντικειμενική, αλλά είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου τη Λιάνα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Και για να τελειώσουμε αυτό το βίντεο, συγγνώμη αν βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, θα σας δείξω ένα κομμάτι, ένα fashion κομμάτι το οποίο λάτρεψα πάρα μα πάρα πολύ για αυτό τον τελευταίο μήνα, αλλά και το μήνα Μάρτιο, όμως πιο πολύ το μήνα Απρίλιο που είχε λίγο πιο πολύ ζέστη και θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα το μπουφάν, το ασημί αυτό μπουφάν. Τον έρωτα αυτό εδώ πέρα είναι από τα Stradivarius και δεν έχω βάλει άλλο μπουφάν το τελευταίο μήνα. Θα το έχετε δει και σε blog post το οποίο έγραψα, θα το έχετε δει και στο spring lookbook που έκανα στο Ναύπλιο. Είναι ένα μπουφάν το οποίο το λάτρεψα τόσο πολύ από την πρώτη στιγμή που το είδα και ήξερα ότι θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ για την άνοιξη και σίγουρα θα το ευχαριστηθώ και τον υπόλοιπο μήνα που θα μας έρθει. Είναι τόσο πολύ όμορφο, πολύ κεντρικό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και για πρωί και για βράδυ. Μ' αρέσουν όλες οι λεπτομέρειες, όλα τα φερμουάρ, τα εδώ πέρα μικρές τσεπούλες, αυτή εδώ πέρα μικρή λεπτομέρεια. Όλο το μπουφάν μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω κατευχαριστηθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα του βάλω ένα 10 στα 10. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια ποια ήταν τα δικά σας αγαπημένα για αυτό το μήνα και πείτε μου επίσης από κάτω τι θα θέλατε να δείτε από μένα την επόμενη φορά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις δικές σας ιδέες αλλά και απόψεις. Από κάτω στο κουτί περιγραφής θα σας έχω όλα τα links από τα προϊόντα που σας έδειξα σήμερα, όλα τα links από αυτά που θα μπορέσω να βρω για να σας τα βάλω και να τα δείτε κι εσείς. Θα σας έχω επίσης κάτω όλα μου τα social media στα οποία μπορείτε να με βρείτε και να με ακολουθήσετε, καθώς θα σας έχω και το προσωπικό μου blog. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε και φιλάκια πολλά. Γεια σας!